Ούτε μία υποχώρηση από τις κόκκινες γραμμές της δεν πρόκειται να αποδεχθεί η Λευκοσία ως αντιστάθμισμα για επιστροφή της τουρκικής πλευράς στο τραπέζι των συνομιλιών, διαμήνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εν ώψη της άτυπης τριμερού συνάντησης της Νέας Υόρκης. Δεν έχουμε βολιδοσκοπηθεί και δεν προσφερόμαστε και για βολιδοσκόπηση. Ελπίζω αυτή η συνάντηση να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Μπορώ να πω από δικής μας πλευράς ότι αυτός είναι ο μοναδικός στόχος, δεν είναι σύνθημα, μιλάω πολύ συγκεκριμένα και λαμβάνοντας υπόψη και το πολύ θετικό κλίμα της συζήτησης που είχαμε τον Γενικό Γραμματέα όταν βρισκόμουν στη Νέα Υόρκη, ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση. Ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης δεν θέλησε να προβλέψει, να προκαταλάβει τα επόμενα βήματα του Γενικού Γραμματέα και συγκεκριμένα το εάν θα υπάρξει επανάληψη της αποστολής της Μαρίας Άγγελα Ολκίν. Εκείνο όμως που μπορώ να σας πω απαντώντας το ερώτημά σας, για οποιοδήποτε θέμα τεθεί, η ελληνοκυπριακή πλευρά θα είναι έτοιμη να τοποθετηθεί συγκεκριμένα. Έχουμε απόψη, έχουμε συγκεκριμένη θέση και για αυτό που είπατε και για το προηγούμενο, όπως και για πολλά άλλα θέματα που ενδεχομένως είτε να τεθούν, είτε από τον Γενικό Γραμματέα, είτε οτιδήποτε τεθεί από τον κύριο Τατάρ, αλλά και δικές μας προτάσεις που θα είναι πρωτοβουλίες της δικής μας πλευράς. Σε συνέχεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου, την Παρασκευή θα συγκληθεί η ομάδα Κυπριακού υπό τον διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου για ανταλλαγή απόψεων. Ως γνωστό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τη Δευτέρα καθοδόν για τη Νέα Υόρκη θα πραγματοποιήσει ενδιάμεση στάση στο Λονδίνο, όπου το απόγευμα της ίδιας μέρας στην Downing Street θα συναντηθεί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κι Στάρμερ. Αντιλαμβάνεστε τη σημασία της συνάντησης όχι μόνο για τις σημερινές σχέσεις, αλλά και για το Κυπριακό. Πριν τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα. Η προηγούμενη Βρετανική κυβέρνηση, με άτυπες στολές ιδέες που κατέθεσαν επισήμως και οι οποίες κινούνταν εκτός του συμφωνημένου πλαισίου, επιχείρησε να συγκεράσει τις θέσεις των δύο πλευρών. Με απειλές, αδιαθεσίες λεγόμενων βουλευτών και μεταμεσονύκτες συνεδριάσεις συνεχίζεται το πολιτικό χάος στα κατεχόμενα με επίκεντρο την εκλογή Προέδρου της Ψευδοβουλής. Δύο στελέχη του κόμματος Εθνικής Ενότητας αρνήθηκαν να συγκαλέσουν συνεδρίαση ως τα πρεσβύτερα μέλη της Ψευδοβουλής, διαφωνώντας με την υποψηφιότητα του ίδιου του κόμματός τους για τη λεγόμενη Προεδρία του Σώματος. Μάλιστα και οι δύο μεταφέρθηκαν με αδιαθεσία σε νοσοκομείο μετά τις συναντήσεις που είχαν με τον λεγόμενο πρέσβη της Τουρκίας στα κατεχόμενα και τον Ερσίν Τατάρο, ο οποίος εσπεσμένα διέκοψε επίσκεψή του στην Τουρκία. Κατοχικός ηγέτης μάλιστα σε δηλώσεις του προειδοποίησε άπαντες να λογικευθούν. Το Αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα υπέβαλε πρόταση για διεξαγωγή στις 15 Δεκεμβρίου πρόωρων λεγόμενων βουλευτικών εκλογών.